Δεν αντέχω. Είναι η παράδοση των δυναμιών μου να μην κάνω ένα σχόλιο ως προς την γενναία αυτή προσφορά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με την απόδοση του βουλευτικού του αυτοκινήτου και των αποδοχών του από τις επιτροπές. Σχέθηκα πάρα πολύ καλά. Ήμουν σήμερα και εγώ στη Βουλή, άκουσα και τα σχόλια των συναδέλφων. Διάβασα και στο διαδίκτυο τα σχόλια των πολιτών. Σχέθηκα πάρα πολύ καλά τι πρέπει να πράξω. Και θα το εκμυθευτώ εδώ μαζί σας. Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτών συνάδελφων. Θα μου πείτε γιατί το κάνω. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια στις υποχρεώσεις του. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι έχει κάνει αυτή τη θυσία για τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης και θα κινείται με τα πόδια. Γι' αυτό και εγώ θα έχω αυτοκίνητο. Θα δώσω λοιπόν το αυτοκίνητό μου στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορεί να κάνει το άξιο κοινοβουλευτικό του έργο όσο καλύτερα μπορεί αυτός ο σπουδαίος κοινοβουλευτικός άνδρας, ο οποίος πρέπει να έχει όλα τα εφόδια για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Ιδιαίτερα δε, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μία οικογένεια, η οποία τόσες πολλές δεκαετίες τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρίς ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική, οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντας από την τσέπη τους, καταστρεφόμενη η περιουσία τους από την εμπλοκή τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πράγματι αξίζει λοιπόν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μια έμπρακτη βοήθεια από όλους εμάς. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να δώσει το δικό του αυτοκίνητο για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του αυτός ο καλός συνάδελφος, ας επικοινωνήσει μαζί μου να το δώσουμε μαζί και με το δικό μου για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο σπουδαίος συνάδελφος, ο οποίος με θυσία έγινε ένα με τον χυμαζόμενο ελληνικό λαό και βρέθηκε στο κατώτερο σκαλοπάτι της υλικής απολαβής. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα λέω και πρέπει να μείνω σοβαρό, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν...